Το πρόβλημα ήταν το εξή. Διαλέγει έναν πολιτικό ή διαλέγει ένα διαφορετικό πρόσωπο μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη κοινωνική εμβέλεια και άλλη κοινωνική διείσδυση. Η, τελικά η επιλογή μα ήταν να πάμε ανατρεπτικά. Δηλαδή να υλοποιήσουμε αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέο όταν ορκίζονταν η νέα κυβέρνηση: ειπε ο γιωργος παπανδρεου οταν ορκιζονταν ανατροπέ. αυτό δεν σημαίνει ότι το, τα πολιτικά πρόσωπα που ήταν υποψήφια έχουν κάποιο πρόβλημα ή είναι πιο κοντή, πιο ψηλή, πιο διαφορετική από του υπόλοιπου. Είναι μια πολιτική επιλογή που δείχνει ότι υπάρχει διδαξαμενή, υπάρχει υλικό άλλη κατεύθυνση για να δώσουμε την λογική τη μεταρρύθμιση. Να σα το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Πάλι το ίδιο θα πω, αλλά νομίζω και εσεί την ίδια απάντηση θα μου δώσετε. Ελπίζω να μην κουράζουμε. <laughs> Όχι, δεν θα κουράσουμε. Ε, ήθελα να πω το εξή. Ε, από τη στιγμή που το Πασόκ οδηγήθηκε σε αυτή τη διαδικασία, είπαμε ότι έγινε μια επιλογή που δεν ήταν πολιτική. Ε, πολιτική α... ήταν, δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο. Ναι, δεν, ήταν πολι... δεν είναι πολιτικό Ακριβώς. πρόσωπο. Πόσο ρόλο έπαιξε αυτό που μα είχε πει πριν λίγε μέρε στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο Thrakinet, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ρενταρί, ότι πολλοί βουλευτές, ανάμεσα και η ίδια είχε πει, είχαν θεωρήσει ως μη σωστή την επιλογή ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης να εκλέγεται χωρίς ψήφο. Αυτό έπαιξε ρόλο στην επιλογή της κυρίας ε, Νικολάου. Ε, συνολικά έπαιξε ρόλο. Στην, στην διαβούλευση και στην διερεύνηση έπαιξε ρόλο. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν αρκετό χρονικό διάστημα, όμω ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιλογή των περιφερειαρχών. Όταν λοιπόν φτάσαμε με καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε εμά, δεν οφείλεται δηλαδή στο τοπικό Πασόκ, να μα δώσουν τον περιφερειάρχη στι 3 του Σεπτέμβρη, έπρεπε όλο το πολιτικό προσωπικό που εκπροσωπεί το Πασόκ, που είναι το μέλο του Εθνικού Συμβουλίου που είναι στην περιοχή μα, οι τρει βουλευτέ και ο γραμματέα, να πούμε σε μια διαδικασία να δούμε τι γίνεται με του αντιπεριφερειάρχε. Πάντα σε απόλυτη σχέση και συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Ναι. Γιατί η τελική επιλογή είναι του Περιφερειάρχη. Έτσι, ο Περιφερειάρχη έπαιξε το σημαντικό ρόλο. Τώρα, εάν μα άφησε με δίνοντα μα ένα χρονικό διάστημα, διαβουλευτείτε, βοηθήστε με, γιατί τρέχω σε πέντε νομού και πρέπει να τα συντονίσω όλα, αυτό ανήκει στη δημοκρατικότητα. Δηλαδή, η τελική ήταν του Γιανακίδη για την κυρία εμεί προτάσει κάναμε όλο το, η, η, αυτή που σα προανέφερα, οι τρει βουλευτέ και το μέλο του Εθνικού Συμβουλίου και ο γραμματέα. Ο κύριο Γιανακίδη όμω δεν ήταν στην Αθήνα αυτή τη Δευτέρα. Ο κύριο Γιανακίδη δεν μπορούσε να είναι κάθε μέρα στην Αθήνα. Κατεβήκαμε ήδη δύο φορέ. Στην τελική στην πρώτη, απόφαση όμω που έγινε στο Υπουργείο ε, δεν ήταν στην Αθήνα. Είχε νομίζω, νομίζω κάποιε ανηλυμένε υποχρεώσει εδώ και δεν μπόρεσε να είναι. Όμω ήμασταν ε, σε απόλυτη επαφή μαζί του. Ήταν ο, ο γραμματέα του Πασόκου, ο κύριο Καρχιμάκη. Φτάνουμε λοιπόν στην επιλογή ενό μη πολιτικού προσώπου. Ναι, είναι όχι από τον χώρο τη πολιτική. Είναι ένα πολιτικοποιημένο όμω άτομο με άποψη, με ικανότητε πάρα πολλέ και κυρίω με αξιοπρέπεια και αναγνωρισιμότητα στην πόλη τη Αλεξανδρούπολης για το έργο της. Πιστεύω ότι ε, εδώ υπήρχε και ένας, ένα μπέρδεμα. Αν θέλετε, πιστεύαν όλοι ότι έπρεπε να είναι ένα άτομο πολιτική εμβέλεια, πολύ γνωστό. αναγνώριση και πάλι μεγαλύτερο μέρο του από τη στιγμή που, που δεν δε δε εκλέγεται με σταυρό. Γιατί αυτό είχε πει και η κυρία Ρενταρή ναι. και πάλι όταν την είχαμε <σένα> φιλοξενήσει την Πέμπτη στο Δελτίο. Τη στιγμή όμω που δεν εκλέγεται με σταυρό. Ω ε, ένα σημείο, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, χάνει την, την λάμψη του πολιτικού προσώπου. Ένα πολιτικό, επιβεβαιώνεται από τα έργα του αλλά και από την εμπιστοσύνη που του δίνει ο κόσμο με τον Σταυρό. Εδώ θέλαμε ένα άλλο μοντέλο ηγετική φυσιογνωμία. Και νομίζω πω καλά πράξαμε επιλέγοντα το πρόσωπο αυτό, εγώ την ε, γογότη Νικολάου. Ε, δώσαμε Άρα, σημασία, ένα άλλο στίγμα. Αλλά σημασία περισσότερο έχει τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Βεβαίω. Και βεβαίως. όχι το πρόσωπο. Αυτό είναι το, το, το οποίο... πολιτικό κομμάτι που ξεκινάει από σήμερα το μεσημέρι και μετά. Η κυρία Νικολάου προφανώ θα έχει συμμετοχή. Ε, εννοείται. Μα εννοείται. Mm -hmm. εννοείται. Πάντω εγώ να επιμείνω. Δηλαδή η κυρία Νικολάου. Αξιόλογη, έστω και ότι εκλέγεται ακόμη. Θα είναι ενοχλητική, σε εισαγωγικά το ενοχλητική, πολιτικά για, μια, για ένα μεθεπόμενο ή επόμενο ψηφοδέλτιο, όσο θα ήταν κάποιοι άλλοι τα ονόματα των οποίων έπεσαν στο τραπέζι για τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το σκέφτεται κανεί αυτό ο Μαναγιώτη. Ε, ε, ο, οι δημοσιογράφοι όλα τα σκεφτόμαστε ναι, και εσείς τα ρωτάμε. Εσεί, επειδή σκέφτεστε όλα, είναι βέβαια υποθετική Σταφανικά ερώτηση. Ε, υπάρχει υποθετική. η δυνατότητα να δείξει ο καθένα την πολιτική του δύναμη και την πολιτική του ικανότητα, ε, μπαίνοντα με αυτό που τον καθιερώνει, δηλαδή με το σταυρό, δηλαδή με τη δυναμική του κόσμου. Νομίζω ότι εάν κάποιο έχει να, να προεκτείνω το σενάριό σου, ε, οι άλλες πολιτικές φιλοδοξίες που είναι θεμητές κατά τα άλλα, θα μπορούσε να τις αποδείξει στο στίβο της πολιτικής. Εκεί δηλαδή που έχει προνομιακό χώρο και προνομιακή θέση. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή στην περιφέρεια. Να δούμε πρώτα απ' όλα ποιοι συνδυασμοί θα κατεβούν. Τέσσερι μέχρι, τώρα τρί, και ενδεχομένω ένα πέμπτο. Πιθανά να πάμε σε δεύτερη Κυριακή έτσι λοιπόν. Mm. Θα δούμε τι δυναμικέ. Κύριε Ράσιο, η κυρία Νικολάου συμμετείχε στι διαδικασίε που είχαν προηγηθεί για του Δήμου και για την περιφέρεια. Αν εννοείται αν έχει κάνει κάποια. Όχι, δεν έχει Όχι, δεν έχει κάνει. Όχι, δεν έχει κάνει αλλά όταν έγινε η κουβέντα στην. Αθήνα, έτσι δεν ακυρώνονται και αυτέ οι διαδικασίε οι οποίε. Για ποιο λόγο ήμανε. να ακυρωθούν διαδικασίε. Σε επόμενη που θα ακολουθήσει από τη στιγμή που επιλέχθηκε και μόνη... ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε δηλώσει ναι. καν ενδιαφέρον. Ναι. Οπότε, γιατί σε επόμενε διαδικασίε που θα ακολουθήσουν κάποιοι άλλοι κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ναι. να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι διαδικασίε είναι ανοιχτέ, οι διαδικασίε είναι προσιτέ σε όλου και οι διαδικασίε είναι ότι αποδέχομαι το αποτέλεσμα τη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κεντρικά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανοίξει τη διαδικασία αυτή ή οι πολιτικέ ανάγκε ή η συγκυρία θέλουν μία άλλη λογική, αυτό δεν σημαίνει ότι τα στελέχη τα κομματικά ή οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μείνουν έξω από τι διαδικασίε. Οι διαδικασίε είναι για να λειτουργούν σε αυτά τα επίπεδα. Πολιτικά πρόσωπα λοιπόν όταν είχαμε να διαλέξουμε πολιτικό πρόσωπο είχαμε προτάσει, εμεί ω νομορχιακοί είχαμε πρόταση. Όμω στη βάση τη σύνθεση και στη βάση τη πρωτοπορία, τη καινοτομία και του άλλου πολιτικού ήθου και ύφου που ζητά ο Γιώργο Παπανδρέου από όλου εμά να επιδεικνύουμε, κάνουμε τη σύνθεση, ο καθένα κάνει τι υποχωρήσει του ή τι υπερβάσει του και πάμε σε συνδετική και ε, ολοκληρωμένη παρουσία. Ε, όλοι μαζί ενωμένοι για να δώσουμε έναν καλό αγώνα για μια μεταρρύθμιση η οποία πρέπει να πετύχει. Έτσι που μου τα λέτε, μόνο ο Εύρο και η Καβάλα να φανταστώ ότι κάνανε αυτό το, το βήμα. ή μάλλον μόνο ο Εύρο, γιατί η Ροδόπη, Ξάνθη, η Καβάλα και Δράμα, τα ονόματα αυτά είναι γνωστά στον πολιτικό χώρο του Πασόκ. Άρα την ανατροπή και το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου, μόνο ο Εύρο το τήρησε. Όλοι το τήρησανε. Γιατί είναι γνωστά στον κόσμο του Πασόκ τα ονόματα. και, Σαφώς είναι, και είναι, σύμβουλη, είναι. Είναι νομάρχιακοί σύμβουλοι. Είναι επιλογές, ΠασόΚ, Είναι νομάρχιακοί σύμβουλοι. είναι νομάρχιακοί σύμβουλοι. Είναι άνθρωποι τη αυτοδίκηση. Βλέπετε πουθενά γυναίκα. Βρήκαμε και μια γυναίκα αξιολογότητα και άθρωποι... βάλαμε Και πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε και ποτέ σε ναι, Ναι, ο, ο Εύρο <χει> λοιπόν έχει <χει> ένα <χει> μεγάλο <χει> προνόμιο. <χει> ε, άρα συνεχίζουμε την παράδοση. <χει> <χει> δίνουμε στου ψηφοφόρου <χει> το δικαίωμα να ψηφίσουν μια γυναίκα. Να δούμε να και αν εσά. Όχι, να γυναίκα. Αν κάποια στιγμή εσά, όταν θα θελήσετε να φύγετε από τη θέση. Είχαμε αν σα αφήσει γυναίκα όπω στη θέση πραγματικά. Και στο ένα ακόμα και στο άλλο. Πάντω, ναι, ο Εύρο όντω πρωτοπορεί και πρωτοπορεί. Αφήνει χώρο και στι γυναίκε. Βλέπετε ότι είμαστε ο χώρο τη καινοτομία, τη προοδευτικότητα και στα δύο κόμματα, θα έλεγα. Και κάτι ακόμα, κύριε Ρέσκο, στην πρώτη είδηση του δελτίου μα ήταν η κατάσταση τη οικονομία και τη απασχόληση σε όλη την περιφέρειά μα. Μια κατάσταση στη Θράκη, ειδικότερα στου τρει νομού. Ε, κατάσταση η οποία δεν είναι καλή. Ε, λέγαμε χθε στο δελτίο ειδήσεων γιατί δεν ανοίγει το ΕΣΠΑ. Ε, βλέπουμε την κυβέρνηση να αλλάζει το ΤΕΜΤΕ. Να το κάνει ένα άλλο ταμείο που μπορεί να δώσει και πάλι αυτά που ήταν να δώσει το προηγούμενο. Ε, πόσο ρόλο σα, το έχω ξαναρωτήσει αυτό πριν από καιρό, Τώρα, πιστεύετε και πλησιάζοντα τι εκλογέ, θα παίξει ρόλο αυτό σε ό,τι αφορά στι περιφερειακέ εκλογέ. Δεν νομίζω ότι το Πασόκ μπορεί να είναι ένα κόμμα εξουσία τη ευκαιρία. Δηλαδή, επειδή έχουμε εκλογέ, να αλλάξουμε τα προγράμματά μα και να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλω να σα πω το εξή: Ότι συμμετείχα σε μία ενημερωτική ημερίδα από το Υπουργείο Ανάπτυξη σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά με τον προηγούμενο νόμο. Και οι χρηματοδοτήσει είναι πολύ μικρέ λόγω τη κακή οικονομική συγκυρία τη χώρα. Πάντω, στι προτάσει που υπάρχουν για το νέο αναπτυξιακό, ο οποίο είναι ήδη σε διαβούλευση mm -hmm. και ο οποίο νομίζω πηγαίνει αρκετά καλά και πολλά από τα σημεία αυτά που προτείνουν και οι παραγωγικοί φορεί, αλλά και απλοί πολίτε προ το Υπουργείο, θα συμπεριληφθούν, πιστεύω, από το Υπουργείο, από την ηγεσία του Υπουργείου στο νέο νόμο, θα αρχίσουν εκτιμάτι εκτιμάται από το 2011 με ορίζοντα το 2013, όμω. Είναι υποχρεωμένη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων αυτών να ικανοποιήσει εγκεκριμένα είδη σχέδια και επενδύσει που άλλα πολύ κακώ καθυστέρησαν από τι προηγούμενε κυβερνήσει να ε, χρηματοδοτηθούν. Ε, άλλα βέβαια πρέπει ίσω να επανεξεταστούν γιατί δεν ξέρουμε επικαιροποιώντα τα σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται σήμερα. Πάντω ε, θα εφαρμοστεί ένα καινούριο νόμο με καινούργια κριτήρια πολύ πιο αντικειμενικά για την περιοχή μα. Όχι σκούπα μία ζώνη, ίδια κριτήρια η Ορεστιάδα, ίδια κριτήρια η Αλεξανδρούπολη, ίδια κριτήρια η Καβάλα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά τα χρόνια, αυτά τα επιμέρου κριτήρια των αναπτυξιακών νόμων είναι που τσάκιζαν την ανάπτυξη και δεν δίναν την ευκαιρία ισότιμα και ισόρροπα σε όλου του επιχειρηματίε να αναπτυχθούν. Βεβαίω το πρόβλημα είναι μεγάλο και πιστεύω ότι με υπομονή και με συντεταγμένη πορεία και με μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που εργάζονται νύχτα μέρα για αυτόν τον σκοπό, για να δώσουν λύσεις στον τόπο, νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα. Να διευκρινίσω. Η ερώτησή μου ήταν σε σχέση με τις εκλογές. Θα, δεχθεί, θα δεχθούν ε, οι συνδυασμοί που στηρίζονται από, από το ΠΑΣΟΚ την οργή, το θυμό του κόσμου σε ό,τι αφορά στην οικονομική πολιτική. Δεν ρωτήσατε αυτό προηγουμένω. Άλλο ρωτήσατε. Τώρα δεν είναι Αυτό είναι τοποθέτηση, αλλά δεν πειράζει. Όχι, λέω, και Θα δεχτεί. Αν θα δεχτεί, εξαρτάται το τι θέλει ο πολίτη. Οι εκλογέ είναι αυτοδιοικητικέ. Οι εκλογέ αφορούν τη λειτουργία και την εφαρμογή μια τεράστια μεταρρύθμιση στον τόπο. Μια μεταρρύθμιση που δίνει ουσία και νόημα στη λέξη αυτοδιοίκηση, με μεταφορά πόρων, μεταφορά αρμοδιοτήτων, με μεταφορά που αποφασίζει πλέον στην περιφέρεια. Εάν θέλουν κάποιοι να μείνουν με σήμερα σε μια πολιτική κριτική, νομίζω ότι θα είναι κάτι το πολύ πολύ επιδερμικό. Γιατί να μιλήσουμε τώρα ενός, εν μέσω, των αυτοδιοικητικών αυτών εκλογών, να βάλουμε το διακύδευμα, κάνω κριτική στην κυβέρνηση ή χάνω την ουσία της μεταρρύθμισης, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα μεγάλο πολιτικό λάθος και θα το, τις ευθύνες θα τις αναλάβουν οι πολιτικοί χώροι που θα μπουν σε αυτό το στήρο πολιτικό παιχνίδι. Ο συνήθω βέβαια στου Δήμου δεν υπάρχουν. Δεν παρατηρείται τόσο έντονα το φαινόμενο των κομματικών προσώπων και των κομματικών στηρίξεων όσον αφορά την ψήφο των πολιτών. Δηλαδή, ο πολίτη δεν αποφασίζει κυρίω με κομματικά κριτήρια, όσο στην περιφέρεια. Και τα ποσοστά αυτά στην περιφέρεια και η οργή αυτή και η ανεργία που προανάφερε και ο Παναγιώτης είναι πιο έντονα. Και ο πολίτης ψηφίζει όμως κομματικά για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ε, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι το εξή: Ότι κάναμε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το άρθρο 1 του Καλλικράτη, για το mm -hmm. πού είναι τα όρια των Δήμων, και χάσαμε την ουσία. Το έχω ξανακουβδιάσει τον, τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη παλιότερα. Ε, χάσαμε την ουσία τη σύγκριση μεταρρύθμιση. Δηλαδή, κανεί δεν μιλάει για την περιφερειακή συνείδηση, κανεί δεν μιλάει για την περιφερειακή συνείδηση. Μιλάμε πολύ συχνά. Από του πολιτικού μιλάω. Πόσο... Εσεί κάνετε μια ε... τιτάνια προσπάθεια να του ενημερώσετε, γιατί ο κόσμο δεν ξέρει πώ θα ψηφίσει στην περιφέρεια. Δεν το γνωρίζει ακόμα. Και αυτό. να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Λάσσεκ. Είναι ίσω και υπερβολικό να το απαιτούμε να το ξέρει. Έτσι, Θα τον ενημερώσετε και εσεί, θα βοηθήσετε όπω βοηθάτε πάντοτε. Είσαστε μια πολύ καλή, ε, στην, ε, πολύ καλή ομάδα δουλειά σε, σε αυτήν την κατεύθυνση. Ε, Όμω ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει ο κόσμο να δει ε, μόνο την, το τι συμβαίνει σήμερα. Θα πρέπει να ξέρει κάτι πολύ σημαντικό. Η ψήφο του τώρα θα τρέξει για τα επόμενα 8 με 10 χρόνια τι εξελίξει και θα πρέπει να προσέξει σε ποια αυτοδιοικητικά σχήματα θα αφήσει αυτό το μέλλον το δικό του και των παιδιών του. Είναι πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση, είναι πολύ σημαντικά τα διακυδεύματα και αν μείνουμε σε μια στήρα μικροκομματική ή μικροπολιτική αντιπαράθεση, εκεί τα πράγματα θα είναι δυσάρεστα για μας αύριο. Θα είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση, το εννοώ.